2014, ναι. Το 2014, εκεί που κάποτε απέναντι βλέπαμε, ρε παιδί μου, τα μεγάλα κρουαζερόπλια του έκτου στόλου, τώρα βλέπουμε καινούργια κρουαζερόπλια. Αυτά που δεν θα δείτε ποτέ εσείς αυτή την πόλη. Τι έγινε πάλι, βρε γκρινιάριδες, και διαμαρτύρεστε? Πάλι αρχίσατε το κτίσιμο του γεφυριού? Πάλι ψάχνατε να βρείτε υλικά? Βαριοπούλες, καλέμια. Μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα θα έχουν φέτος. Τι θα έχουνε? Μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα. Σε τι, σε σοκολάτες ή σε καραμέλες? Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ιτζάξουμ είσαι η δεύτερη ομάδα που διώχνει πρωτοπονητή που πήρε double. Είμαι η πρώτη ομάδα όμως, κύριε Κόκκινέ μου, που έχω ακαδημίες με τον ένταξο δαφλοστεφανωμένο στη Θεσσαλονίκη. Με πρώην μεγάλο ποδοσφαιριστή της πόλης σας. Εντάξει, αυτό είναι τα κάτι... Τα ξεχνάτε αυτά, αυτό... γιατί δεν τα λέτε και δεν μου λέτε... Ό,τι έχει να κάνει με παιδάκια δεν μιλάμε. Για λέγε. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε μου, είστε εδώ? Εδώ. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κόκκινε, γιατί ο κύριος Ραπτόπουλος, επειδή έχει οικογενειακές ιστορίες που έχει, του έχουν διηγηθεί, γιατί δεν είπατε στον προλαλήσαντα οπαδό του ΠΑΟΚ πώς πήρε πεντακάθαρα το πρώτο κύπελο το 1972 η ομάδα της γειτονιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε, εκεί, όχι η ομάδα της καρδιάς σας? Πείτε λίγο για εκείνο το 3-3 με διαιτητή τον Ζλατάνο και το άλλο με εκείνο το Μίχα, το τρελό το παλικάρι, γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Ραπτόπουλε μου? Καλά. Φοβάστε να τα πείτε. Το φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Σιγά. Αλλά σας λέει και ο κύριος Αντωνιάδης, κύριε Ραπτόπουλε μου, ότι φοβάστε να τα πείτε. Πως είπε ο κύριος Αντωνιάδης, δανείζομαι τον όρο, το FM ΠΑΟΚ. Αλλά είχε δίκιο ο κύριος Μάνος που σας έλεγε λίγο το σποτάκι, μπορούμε να τα ακούσουμε εκείνο? Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν μπορούμε να τα ακούσουμε, κύριε μου? Δεν υπάρχει. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Σάβα, θα τα πούμε από κοντά τη Νέα Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ούστρε γκέι.